Λεγητός ο Θεός μας πάντοτε ενίκαι εις όνας των αιώνων. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλανθρωπεδόξαση. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνο τα δύο βήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Σκέφτηκα με τη χάρη του Θεού να πούμε λίγα λόγια για τους πειρασμούς στη ζωή μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι λέμε το Πάτερ ημών και ζητάμε στο Πάτερ ημών, όλοι γνωρίζουμε ότι λέγοντας το Πάτερ ημών, ζητάμε από το Θεό να μην μας εισάγει σε πειρασμό, μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν. Απ' την άλλη βέβαια γνωρίζουμε αυτό που λέει πάλι ο Κύριος, ότι δια πολλών θλίψεων δι' ημάς εισελθήν εις τη βασία των ουρανών. Μέσα από θλίψεις και από πειρασμούς, από δοκιμασίες δηλαδή, θα πρέπει να περάσουμε για να μπούμε στη βασία των ουρανών. Οπότε, τι γίνεται. Απ' τη μια παρακαλάμε να μην μπούμε σε πειρασμό και απ' την άλλη μας χρειάζονται οι πειρασμοί. Μας το ερμηνεύουν οι Άγιοι και μας λένε ότι υπάρχουν δύο ειδών πειρασμοί. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Υπάρχουν κάποιοι πειρασμοί οι οποίοι έρχονται από έξω μας. Όπως είναι μία αρρώστια, όπως είναι μία συκοφαντία, όπως είναι μία οικονομική ας πούμε δυσπραγία, καταστροφή ενδεχομένως. Αυτοί οι πειρασμοί συνδέονται με αυτό που λέμε οδύνη, η πόνος, η κόπος, η εξωτερική πειρασμή θα λέγαμε. Και αυτοί οι πειρασμοί μας βοηθάνε. Είναι από το Θεό κατά ευδοκία ή κατά παραχώρηση. Και αυτοί οι πειρασμοί είναι που λέει ο Κύριος ότι θα πρέπει να τους υπομείνουμε, γιατί μόνο μέσω αυτών των θλίψεων που μας έρχονται απ' έξω θα πρέπει να μπούμε στη βασία των ουρανών. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά δεν θα πρέπει αυτούς τους πειρασμούς και αυτές τις θλίψεις να τους εσωτερικεύουμε, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή να μην στενοχωριόμαστε, μην τους παίρνουμε μέσα μας, να το πούμε απλά. Γιατί λέει ο Απόστολος, θλιβόμενοι λέει, αλλού στενοχωρούμενοι. Μπορεί να θλιβόμαστε εξωτερικά, δηλαδή να πιεζόμαστε από κάτι, οτιδήποτε είναι αυτό, μια δυσκολία η οποία είπαμε συνδέεται πάντα με τον πόνο, με τον κόπο, που την παραχωρεί ο Θεός, αλλά δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε. Δηλαδή να την παίρνουμε μέσα μας, τη βάζουμε μέσα μας, αλλά τι θα πρέπει, να δοξάζουμε το Θεό, να ευχαριστούμε το Θεό για αυτό τον πειρασμό, για αυτή τη δυσκολία, γιατί μέσα από αυτή τη δυσκολία, είτε όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, είτε ξεχρεώνουμε αμαρτίες του παρελθόντος, ή γλιτώνουμε από αμαρτίες που πάμε να κάνουμε και μας σταματάει. Ο άλλος πάει να αμαρτήσει και έχει ας πούμε ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο. Σπάει το χέρι του, το πόδι του και γλιτώνει την αμαρτία. Είτε, αν δεν έχουμε αμαρτίες, που ποιος δεν έχει, κάνουμε, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, κάνουμε καταθέσεις στον ουρανό. Οπότε οι εξωτερικοί αυτοί πειρασμοί μας ωφελούν. Τώρα, για ποιους πειρασμούς πρέπει να παρακαλάμε τον Θεό να μην μας αφήσει να μπούμε. Είναι το δεύτερο είδος πειρασμών, στους οποίους μπαίνουμε εμείς. Και οι οποίοι συνδέονται όχι με την οδύνη,
Προσέξτε τη λέξη, αλλά με την ειδονή. Με την ειδονή, έτσι. Και κυρίως με την ειδονή του σώματος, τη σαρκική ειδονή. Και μπαίνουμε μόνοι μας σε αυτούς τους πειρασμούς. Όπως είναι η ειδονή, ας πούμε, του φαγητού. Ή είναι η ειδονή των σαρκικών αμαρτημάτων. Αυτοί οι πειρασμοί συνδέονται με αυτή την ευχαρίστηση, την οποία όμως δεν θέλει ο Θεός να την κάνουμε σκοπό της ζωής μας. Και σε αυτούς τους πειρασμούς, για αυτούς τους πειρασμούς μας είπε ο Κύριος να προσευχόμαστε, να μην μας αφήνει να μπαίνουμε. Γι' αυτό λέμε μη είσαι ενέγκης, μη μας αφήσεις να μπούμε σε αυτούς τους πειρασμούς. Εμείς πάμε προς τα εκεί, μας έλκουν αυτοί οι πειρασμοί. Και λέμε Θεέ μου κράτα με, να μην πάω. Οπότε νομίζω το διευκρινίσαμε αυτό το θέμα για να μην μπερδευόμαστε. Γιατί από τη μια λέμε χρειάζονται οι πειρασμοί, γιατί χωρίς τους πειρασμούς, όπως έλεγε και ένας Άγιος Γέροντας, Άρων λέει τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Δηλαδή, αν ο Θεός Άρει πάρει τους πειρασμούς, δεν σώζεται κανένας. Αλλά για ποιους πειρασμούς? Είπαμε τους πειρασμούς του πρώτου είδους, έτσι, τους εξωτερικούς που συνδέονται με τον κόπο, με τον πόνο, με την οδύνη. Πάρα πολλοί άνθρωποι και ο μακαριστός ο πατήρ Εφραίμ, Άγιος άνθρωπος, έλεγε από την Αριζόνα, ότι πιο πολλοί άνθρωποι σήμερα σώζονται με αυτούς τους πειρασμούς. Με ένα ατύχημα, με μια ασθένεια. Βάζει ένα φρένο ο Θεός στο ξέφρενο, ας το πούμε, τρεχαλιτό των σύγχρονων ανθρώπων και βρίσκουν λίγο χρόνο να δούνε αληθινά τον εαυτό τους και τη ζωή τους και να πάρουν αποφάσεις σωτήριες. Και εκεί που έτρεχε, ας πούμε, συνέχεια για τα υλικά πράγματα, για τα χρήματα, για τις δουλειές, για το επάγγελμα και λοιπά και την καταξίωση την κοσμική, έρχεται, ας πούμε, μία ασθένεια, τον κρατάει 6 μήνες στο κρεβάτι, έρχεται ένας άλλος πειρασμός, μια άλλη δυσκολία, οικογενειακή κλπ, η οποία τον κάνει να πονέσει πολύ έντονα, αλλά απ' την άλλη τον κάνει και να βάλει μία τάξη στη ζωή του, να οδηγηθεί στη μετάνοια και να σωθεί. Πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν σήμερα σώζονται έτσι, μέσω αυτών των πειρασμών. Δείτε τώρα και τι λέει ο Άγιος Παΐσιος σχετικά με αυτό το θέμα των πειρασμών στη ζωή μας. Έτσι με το δικό του απλό αλλά πάρα πολύ βαθύ, φιλοσοφημένο θα λέγαμε θεολογικά τρόπο. Έτσι. Η αληθινή φιλοσοφία είναι η θεολογία και η εν Χριστώ, ας πούμε, γνώση. Ο Θεός λέει επιτρέπει τους πειρασμούς ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση. Προφανώς ο Άγιος αναφέρεται τώρα στο πρώτο είδος πειρασμών, στις διάφορες θλίψεις και δυσκολίες, τις οποίες τις δίνει ο Θεός για να μας βοηθήσει να σωθούμε, όχι για να μας ταλαιπωρήσει, ούτε για να μας βασανίσει. Άλλοτε, λέει ο Άγιος, επιτρέπει ο Θεός να κάνουμε ένα σφάλμα, λόγω χάρη μια μικρή απροσεξία, για να είμαστε άλλη φορά προσεκτικοί και να αποφύγουμε ή μάλλον να προλάβουμε ένα μεγαλύτερο κακό που θα μας έκανε το ταγκαλάκι, ο διάβολος. Άλλοτε αφήνει το διάβολο να μας πειράζει για να μας δοκιμάζει, να μας δοκιμάσει. Δηλαδή δίνουμε εξετάσεις και αντί κακό ο διάβολος μας κάνει καλό. Θυμηθείτε, λέει, τον γέρο Φιλάρετο που έλεγε «Τέκνον εγκατάλειψης Θεού, ουδένα πειρασμό σήμερα». Σήμερα δεν είχα κανένα πειρασμό, λέει. Άρα με εγκατέλειψε ο Θεός. Ήθελε να παλεύει κάθε μέρα με τους πειρασμούς για να στεφανώνεται από τον Χριστό. Έτσι. Οι πειρασμοί μπορεί να είναι σωματικοί, όπως είπαμε, μια ασθένεια, ένα τύχημα. Μπορεί να είναι όμως και ψυχικοί. Να είναι ένα πάθος, μια κακή συνήθεια που μας ταλαιπωρεί και μπορεί να μας ταλαιπωρεί και για χρόνια ενδεχομένως. Αλλά αυτή η κατάσταση μας ταπεινώνει, μας κάνει να προσευχόμαστε πιο έντονα, πιο συχνά, πιο πολύ και τελικά βγαίνει μεγάλη ωφέλεια από αυτή τη δυσκολία που παραχωρεί ο Θεός να μας συμβαίνει. Οπότε ο Θεός αφήνει και τον διάβολο να μας πειράζει για να μας δοκιμάζει. Βλέπετε, ας πούμε, τώρα από το 20-21 και μετά που περάσαμε αυτό το μεγάλο πειρασμό ως ανθρωπότητα,
και ως Ορθοδοξία και ως πιστή ο καθένας. Με τις μάσκες, με το εμβόλιο αυτό που δεν ήταν εμβόλιο, αλλά γενετικός τροποποιητής. Και με τα lockdown και όλες αυτές τις καταστάσεις τις πολύ άσχημες, το κλείσιμο των εκκλησιών που δεν είχε γίνει ποτέ, ούτε στα χρόνια της τουρκοκρατίας δεν είχε γίνει αυτό το πράγμα και το κάνανε τώρα οι τάχατες, ας πούμε, ευσεβείς κυβερνήτες μας. Και εκεί αποδείχθηκε τι είναι ο καθένας. Δοκιμαστήκαν όλοι. Ξέρετε, όταν, ας πούμε, ο Χρυσοχός θέλει να δοκιμάσει κάτι, αν είναι όντως χρυσάφι, έχει έναν τρόπο, έχει ένα δικό τρόπο. Λοιπόν, και το χαράζει και λοιπά, ή ένα διαμάντι, αν είναι γνήσιο διαμάντι, αν είναι γυαλί. Έτσι, έχει τρόπο και το δοκιμάζει. Λοιπόν, έτσι και ο Θεός μας δοκιμάζει μέσω των πειρασμών, μέσω των σκανδάλων. Γι' αυτό είπε κάπου ο Κύριος, είναι αδύνατο, λέει, να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Τι είναι το σκάνδαλο τώρα? Είναι ένας πειρασμός που, ας πούμε, σε βάζει σε έναν κίνδυνο να αμαρτήσεις. Λέμε, αυτός ο άνθρωπος με σκανδαλίζει. Τι σημαίνει αυτό? Με προκαλεί στο να αμαρτήσω. Αυτό σημαίνει σκανδαλίζω. Έτσι, στην κυριολεξία σκάνδαλο είναι ένα ξύλο που το βάζει κάποιος πονηρός άνθρωπος στη γη, ένα παλούκι, ας πούμε, και ένας ανύποπτος άνθρωπος μπερδεύεται στο παλούκι και πέφτει κάτω. Αυτό είναι το σκάνδαλο στην κυριολεξία. Έτσι. Τώρα, μεταφορικά, είναι κάθε τι το οποίο μπορεί να ανατρέψει τον άνθρωπο και να τον κάνει να αμαρτήσει, να κάνει κάτι κακό. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Να πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει περίοδος νηστείας, έτσι. Και πάει, ας πούμε, σε μία συγκέντρωση, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μία βάφτιση. Και μετά σου λέει, έχουμε και ένα τραπέζι, ελάτε. Και στο τραπέζι, ενώ είναι νηστεία, σου βάζουν να φας αρτήσιμα πράγματα. Αυτό τώρα είναι ένα σκάνδαλο. Γιατί ένας χριστιανός, ας πούμε, ορθόδοξος, δεν επιτρέπεται να καταλύει την νηστεία και μάλιστα με τέτοιο τρόπο δημόσιο. Ένας λοιπόν τώρα που είναι χριστιανός, θα φανεί αν είναι χριστιανός με το αν θα καταλύσει ή όχι. Αν θα καταλύσει, θα υποκύψει στο σκάνδαλο, δηλαδή θα αμαρτήσει. Αν δεν καταλύσει, δεν υποκύπτει στο σκάνδαλο. Δοκιμάζεται και αποδεικνύεται ότι είναι σωστός χριστιανός. Δεν εξετάσκει την ώρα δηλαδή ο χριστιανός. Αν δεν υποκύψει, φανερώνεται ότι είναι σωστός. Τι λέει τώρα ο κόσμος? Λέει, έφαγα για να μην σκανδαλίσω. Βλέπετε την αντιστροφή που κάνει ο διάβολος. Το καλό το λέει για κακό. Και το κακό, το σκοτάδι, το λέει για φως. Μα δεν σκανδαλίζει αυτός που αρνείται να φάει. Αντίθετα, σκανδαλίζει αυτός που τρώει. Ενώ είναι χριστιανός και ξέρει ότι είναι περίοδος νηστείας και δεν πρέπει να φάει. Και τρώει μάλιστα δημόσια. Οπότε παρακινεί και τους άλλους να καταλύσουν. Καταλάβατε? Οπότε φανερώνεται και από την όλη αυτή, ας πούμε, περιραίουσα, θα λέγαμε διάχυτη, διαστραμμένη αντίληψη για το τι είναι το σκάνδαλο, φανερώνεται ποιος είναι ο αληθινός χριστιανός και ποιος είναι ο υποκριτής. Γιατί σήμερα, ξέρετε, υπάρχει υποκρισία πάλι. Στα χρόνια του Χριστού υπήρχε υποκρισία των γραμματέων και των φαρισαίων, οι οποίοι τι κάνανε, υποκρίνονταν τους ευσεβείς, ενώ δεν ήταν ευσεβείς. Γιατί είχε πέρασει τότε να είσαι ευσεβείς. Είχε καλή φήμη ο ασεβής. Σήμερα έχει πέρασει ο ασεβής, έτσι. Αυτός θεωρείται σύγχρονος άνθρωπος, μοντέρνος άνθρωπος, που δεν είναι κολλημένος άνθρωπος και ακολουθεί τη θρησκεία, δεν είναι θρησκόληπτος. Έχει πέρασει η αθεία, ας πούμε. Οπότε και οι χριστιανοί, οι χλιαροί χριστιανοί τι κάνουνε? Υποκρίνονται τους ασεβείς. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Έχουμε άλλο είδος υποκρισία. Πάλι υποκρισία όμως είναι. Αφού λες ότι είσαι χριστιανός, γιατί καταλύεις ενώ είναι περίοδος νηστεία? Είναι υποκρισία. Έτσι, είναι υποκρισία από την άλλη πλευρά. Σήμερα, επειδή είναι της μόδας η αθεία και η ασέβεια, δυστυχώς και κάποιοι χριστιανοί που προσπαθούν να κάνουν κάτι υποκρίνονται τους ασεβείς για να έχουν οι άλλοι καλή γνώμη για αυτούς.
και να μην τους πούνε «Καλά τώρα, εκεί είσαι ακόμα». Ο κόσμος προχωράει, είμαστε στον 21ο αιώνα, για να μην τους κοροϊδέψουν. Καταλάβατε. Ενώ στα χρόνια του Χριστού, επειδή είχε πέρασει η ευσέβεια, οι ασεβείς γραμματείς και φαρισαίοι και άπιστοι υποκρίνονταν τους ευσεβείς. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στο θέμα του σκανδάλου και των πειρασμών. Έλεγε ο Κύριος ότι είναι αδύνατο, λέει, να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Αλίμονο βέβαια στον άνθρωπο, διού το σκάνδαλον έρχεται. Για το διαμέσου του οποίου έρχεται ο σκανδαλισμός. Αλίμονο. Αλλά όμως λέει πρέπει να έρθουν τα σκάνδαλα, να έρθουν οι πειρασμοί, για να γίνουν φανεροί οι δόκιμοι. Οι δοκιμασμένοι, οι αληθινοί δηλαδή. Είσαι αληθινός, χριστιανός, θα φανείς όταν δοκιμαστείς. Στον πειρασμό φαίνεται ο δόκιμος. Λένε οι Άγιοι Πατέρες, πώς μπορείς να καταλάβεις ένας άνθρωπος είναι καλός. Όταν τον δεις, πώς συμπεριφέρεται όταν αντιμετωπίζει έναν πειρασμό. Και μάλιστα, τι πειρασμό, όταν τον προσβάλλουν, όταν τον αδικούν, όταν τον ατιμάζουν με οποιοδήποτε τρόπο. Να δεις τότε πώς συμπεριφέρεται. Αν είναι ταπεινός, αν είναι άνθρωπος του Θεού, θα κρατήσει την πραγματικότητά του, τη σοβαρότητά του, δεν θα ξεφύγει, δεν θα αμαρτήσει, δεν θα βρήσει, δεν θα θυμώσει, δεν θα χτυπήσει, δεν θα εκδικηθεί, δεν θα πει βαριές κουβέντες. Καταλάβατε. Ο άνθρωπος, ο εγωιστής, ο υπερήφανος, όταν θα αδικηθεί, θα φανεί ποιος είναι. Θα φανεί ότι βρίζει, ότι βλαστημάει, ό,τι, όλα αυτά που ξέρουμε, τα συνηθισμένα. Μία σου και μία μου και παραπάνω. Γι' αυτό στον πειρασμό δίνουμε εξετάσεις, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος. Φανερωνόμαστε ποιοι είμαστε, αν είμαστε του Θεού ή όχι. Γι' αυτό ο Θεός αφήνει και το διάβολο να μας πειράζει, άφησε και αυτή την κατάσταση για 2-3 χρόνια να μας ταλαιπωρήσει, των πειρασμών, και φανερώθηκαν το ποιοι είναι οι πιστοί, ποιοι είναι αληθινά πιστοί, φανερώθηκαν ποιοι είναι οι ιερείς, ποιοι είναι αληθινοί ιερείς και πιστεύουν στο Θεό, ποιοι είναι αληθινοί αρχιερείς και ποιοι έτρεξαν να σηκώσουν το μανίκι και μπροστά στις οθόνες για να μας πείσουν να κάνουμε αυτό το διαβόλιο. Καταλάβατε. Αφήνει λοιπόν το διάβολο να μας πειράζει για να μας δοκιμάσει. Δίνουμε δηλαδή εξετάσεις. Και αντί κακό, ο διάβολος μας κάνει καλό. Σε ποιους βέβαια, σε αυτούς που περνούν τις εξετάσεις. Οι άλλοι ούτως ή άλλως είναι χαμένοι, αλλά ξεκαθαρίζει το τοπίο πολύ περισσότερο. Είχαμε κάποιες υποψίες για κάποιους ιερείς και αρχιερείς, τώρα επιβεβαιωθήκαμε. Γιατί είδαμε τι στάση κράτησαν μπροστά σε αυτούς τους μεγάλους πειρασμούς που περάσαμε ως εκκλησία. Έτσι, όταν μας έκλεισαν της εκκλησίας, κάποιοι αρχιερείς έσπισαν πρώτοι να κλείσουν της εκκλησίας. Πράγμα που είναι ανεπίτρεπτο. Ή να κάνουν τα λεγόμενα εμβόλια, που είναι, όπως είπαμε, γενετικοί τροποποιητές, τα οποία για να παραχθούν φωνεύονται δεκάδες έμβρια, έτσι, αποδεδειγμένο αυτό, επιστημονικά. Οπότε αυτός που τα κάνει αποδέχεται ένα προϊόν εγκλήματος και γίνεται συνένοχος στις εκδόσεις αυτών των αθώων πλασμάτων. Έλεγε λοιπόν ο Γεροφυλάρετος, σήμερα λέει δεν είχα πειρασμό, εγκατάλειψη Θεού. Βλέπετε πώς βλέπουν οι Άγιοι. Εμείς λέμε μακριά, να μην έχουμε δυσκολίες, να μην μας προσβάλλει κανένας, να μας θίξει κανένας. Όμως οι Άγιοι θέλανε τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς. Αλλά ξαναλέω, όχι αυτούς τους πειρασμούς τους οποίους μπαίνουμε μόνοι μας. Γι' αυτούς προσευχόμαστε και λέμε στο Πατέρ ημών, μη συνέγγιση μας πειρασμών. Έτσι, αυτοί είναι οι πειρασμοί που συνδέονται με την ειδονή, με την ευχαρίστηση και στους οποίους μπαίνουμε μόνοι μας. Γίνεται ο άλλος δαστρίμαργος και λέμαργος, έτσι. Μπαίνει στον πειρασμό μόνος του της ειδονής του φαγητού. Και μετά γίνεται έρμεο αυτής της ειδονής και γίνεται και 150 κιλά και χάνει και την υγεία του και γίνεται και δούλος των σαρκικών παθών, γιατί συνδέεται η γαστριμαρία και η λεμαργία με τα σαρκικά πάθη. Και τελικά κυριεύεται απόλυτα από τον πειρασμό, αν δεν μετανοήσει. Ένας όμως που
έχει τον πειρασμό αλλά αντιστέκεται, έτσι, όχι μόνο δεν βλάπτεται, αλλά κερδίζει και στεφάνια. Γι' αυτό λέει ο Άγιος εδώ ότι ο διάβολος τελικά μας κάνει καλό. Όταν αγωνιζόμαστε, γίνεται αφορμή και να μαθαίνουμε να πολεμάμε ακόμα πιο σωστά και να είμαστε σε πνευματική εγρήγορση, να μην κοιμόμαστε πνευματικά και μας δίνει και στεφάνια. Κάθε φορά που καταπατάς έναν πειρασμό, ξεπερνάς έναν πειρασμό, δείχνεις υπομονή, δείχνεις καλοσύνη σε εκείνον που σε περιμένει να τον βρήσεις, ας πούμε να τον ανταποδώσεις κακό στο κακό, κερδίζεις στεφάνια πνευματικά και προχωρείς στην αγάπη στον Χριστό, στην αγάπη στον πλησίον, στην ταπείνωση, στην πραότητα, σε όλες τις αρετές. Βλέπετε ένας αθλητής, ας πούμε, πότε γίνεται καλός αθλητής? Όταν συνεχώς ασκείται. Η άσκηση τι είναι? Πόνος, κόπος. Μου έλεγε ένας αθλητής, και τι δεν έκανε? Φορούσαν, λέει, σιδερένιους θώρακες για να έχει βάρος, ας πούμε, και ανεβοκατέβαινε τις κερκίδες. Ένα πολύ οδυνηρό πράγμα, για να δυναμώσει τα πόδια του. Έτσι. Και έτσι όμως γίνεσαι. Μέσα από τους πειρασμούς, από τους πόνους, τους κόπους, τις δυσκολίες, γίνεσαι αθλητής του πνεύματος. Όπως αυτή του σώματος, για ένα, ας πούμε, άδειο κύπελο, για ένα τίποτα ουσιαστικά. Εμείς γινόμαστε αθλητές του πνεύματος, περνώντας μέσα από τις δυσκολίες και τους πειρασμούς που παραχωρεί ο Θεός. Ένας δυνατός, λέει ο Άγιος Παΐσιος, όπως ο Γεροφυλάρετος, δεν αποφεύγει τους πειρασμούς, αλλά λέει στον Χριστό, «Στείλε μου, Χριστέ μου, πειρασμούς και δώσε μου κουράγιο να παλέψω». Ένας αδύνατος όμως θα πει, «Μην επιτρέπεις, Χριστέ μου, να πειραστώ. Μη σε να εγκυσιμάσεις πειρασμό». Τώρα το κάνει ο Άγιος αυτό το χωρίο, το ερμηνεύει με την έννοια της ταπείνωσης. Έτσι, να παρακαλάμε τον Χριστό να μην μας στέλνει και αυτούς τους εξωτερικούς πειρασμούς. Αλλά αυτό το λέμε από αδυναμία, έτσι. Από, ας το πούμε, μια βαθιά, έτσι, συνέστηση ότι δεν μπορούμε. Αλλά ο Θεός ξέρει και θα μας δώσει στα μέτρα μας ότι μπορούμε να σηκώσουμε. Πάντα να ξέρετε, αυτοί οι εξωτερικοί πειρασμοί, το πρώτο είδος πειρασμό για το οποίο μιλήσαμε στην αρχή, που συνδέονται με την οδύνη, με τον κόπο, με τον πόνο, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά, είναι μέσα στα μέτρα του. Δηλαδή μπορεί να του σηκώσει. Πάντα. Γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν θα μας δώσει ένα βάρος παραπάνω από όσο αντέχουμε. Όπως ένας αθλητής, ας πούμε, θα βάλει τόσο βάρος πάνω του, όσο μπορεί να σηκώσει για να προχωρήσει να κάνει τις ασκήσεις του. Ένας αδύνατος θα πει όμως, λέει ο Άγιος Παΐσιος, μη είσαι να εγκυσιμάσεις πειρασμό. Εμείς όμως, λέει ο Άγιος, πολλές φορές, όταν έχουμε έναν πειρασμό, λέμε, μα άνθρωπος είμαι κι εγώ, δεν αντέχω άλλο. Ενώ θα έπρεπε να πούμε, δεν είμαι άνθρωπος, είμαι παλιάνθρωπος. Θεέ μου, βοήθησέ με να γίνω άνθρωπος. Δεν λέω να επιδιώκουμε εμείς τους πειρασμούς, αλλά όταν έρχονται να τους αντιμετωπίζουμε με καρτερία και προσευχή. Οι Άγιοι λέγανε, μη λες πάρ' το μου Θεέ μου αυτόν τον πειρασμό, δεν τον αντέχω, όχι. Να πεις, για να μου τον δώσει ο Θεός, είναι για τα μέτρα μου. Θα κάνω υπομονή και θα προσευχηθώ, όχι να μου τον πάρει, αλλά να μου δώσει ό,τι χρειάζεται, ό,τι χρειάζομαι για να μην αμαρτήσω. Και όταν θέλει εκείνος να μου πάρει τον πειρασμό. Καταλάβετε. Είσαι στην εργασία σου και έχεις ένα πρόσωπο το οποίο σε διαβάλει, ας πούμε, σε συκοφαντεί, σε αδικεί, με οποιοδήποτε τρόπο, έτσι. Δεν σου μιλάει ωραία. Και λοιπά και λοιπά. Ποιο είναι το σωστό? Δεν είναι να πεις, Θεέ μου, πάρ' μου αυτόν τον πειρασμό. Απομάκρυνε αυτό το πρόσωπο, να πεις, Θεέ μου, δώσ' μου τη δύναμη και την υπομονή που χρειάζεται για να περάσω μέσα από αυτόν τον πειρασμό χωρίς να αμαρτήσω και να κρατήσω ο πειρασμός όσο εσύ θέλεις, όσο μου χρειάζεται. Γιατί μέσα από αυτόν τον πειρασμό καθαριζόμαστε και προοδεύουμε πνευματικά. Είναι, όπως είπαμε, η άσκηση που κάνει ο αθλητής. Σε κάθε πνευματική χειμωνιά να περιμένουμε με υπομονή και ελπίδα την πνευματική άνοιξη. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Και μας το λένε όλοι οι Άγιοι. Και
Ο γέροντας Άγιος σήμερα επίσημα, Ιωσήφου Ησυχαστής, έλεγε όταν έχεις έναν πειρασμό να λες ότι σε λίγο θα τελειώσει και θα έρθει και μια παρηγοριά. Γιατί ο Θεός ως φιλάνθρωπος που είναι πάντα αναμειγνύει, θα λέγαμε συγκυρνά, κερνάει μαζί δηλαδή, χαρές και λύπες, ας το πούμε έτσι. Οδύνες και ειδονές, αλλά πνευματικές ειδονές, δηλαδή πνευματικές χαρές. Οπότε θα πρέπει να λέμε, Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή μέχρι να τελειώσει αυτός ο πειρασμός σου, που ξέρω σίγουρα ότι θα τελειώσει. Όλοι οι πειρασμοί έχουν ημερομηνία λήξης. Και μετά θα έρθει η παρηγοριά. Και πάντα να λες, κάτι καλό μου ετοιμάζει ο Θεός. Όλα είναι καλά. Όλα είναι φάρμακα, αυτά που μας έρχονται απ' έξω. Και τα πιο καλά φάρμακα είναι τα πικρά. Αλλά εμάς δεν μας αρέσουν τα πικρά. Μετά από λίγο θα έρθει και το γλυκό. Κάνε λίγο υπομονή στο πικρό, που είναι το πιο ωφέλιμο. Οι μεγαλύτεροι πειρασμοί, προσέξτε και αυτό που λέει ο Άγιος, είναι πολύ ωραίο και πολύ σπουδαίο. Είναι συνήθως στιγμιαίοι, δεν κρατάνε πολύ. Γιατί ξέρει ο Θεός ότι είμαστε αδύναμοι. Και αν εκείνη τη στιγμή τους ξεφύγουμε, τους μεγάλους πειρασμούς, περνάει και φεύγει η φάλαγγα των δαιμόνων και γλιτώνουμε. Όταν ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό, δεν έχει πια πειρασμούς. Γιατί πλέον πέτυχε ο στόχος του. Έτσι, ο πειρασμός δίνεται από τον Θεό, παραχωρείται από τον Θεό, για να φτάσουμε στο Θεό, για να ενωθούμε το Θεό, να αποβάλουμε τη φιλαυτία μας, τη φιλιδονία μας, τη φιλαργυρία μας, τη φιλοδοξία μας, τα πάθη μας δηλαδή, για να μπορέσουμε να γίνουμε κατάλληλα σκεύη και να έρθει ο Θεός να κατοικήσει μέσα μας. Όταν γίνει αυτό, δεν έχει πλέον πειρασμούς ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται πειρασμούς. Είναι σαν τον αθλητή που έκανε όλες τις ασκήσεις του, έτρεξε και στο δρόμο που έπρεπε να τρέξει, στο αγώνισμα που έπρεπε να λάβει μέρος και νίκησε. Τελείωσε μετά. Δεν χρειάζεται να συνεχίζει τις ασκήσεις του. Βέβαια, για να κρατήσει τη φόρμα του, αυτός θα συνεχίσει, ώστε να μπορεί να νικάει και σε άλλους αγώνες στο μέλλον. Αλλά δεν χρειάζεται πλέον αυτή, ας το πούμε, η έντονη προσπάθεια που χρειάστηκε μέχρι να φτάσει στη νίκη, την πρώτη νίκη. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ενωθεί με τον Θεό, δεν έχει πια πειρασμούς. Μπορεί ο διάβολος να κάνει κακό στον άγγελο? Όχι. Καίγεται. Έτσι και στον Άγιο. Δεν μπορεί να του κάνει κακό. Όταν προσπαθήσει ο διάβολος να κάνει κακό σε έναν Άγιο, εκείνος βλάπτεται, ο διάβολος, και κατεσχύνεται, κατατροπιάζεται. Η πνευματική ζωή είναι πολύ απλή και εύκολη. Εμείς την κάνουμε δύσκολη, γιατί δεν αγωνιζόμαστε σωστά. Με λίγη προσπάθεια και πολλή ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο Θεό, μπορεί κανείς να προχωρήσει πολύ. Γιατί όπου υπάρχει ταπείνωση, δεν έχει θέση ο διάβολος. Ξέρετε πόσο απλά γίνονται τα πράγματα στον ταπεινό. Δεν νοιάζεται τι θα πει ο άλλος, πώς τον βλέπει, αν τον αγαπάει, αν τον εκτιμάει, αν τον αποδέχεται. Και πόσο περίπλοκα γίνονται τα πράγματα όταν μας νοιάζει τι θα πει ο άλλος. Που στο βάθος βέβαια είναι υπερηφάνεια, έτσι, γιατί σε νοιάζει να έχει καλή γνώμη ο άλλος για σένα. Τι θα σου προσθέσει? Τίποτα ουσιαστικά δεν σου προσθέτει. Ή αν δεν έχει καλή γνώμη, σου αφαιρεί κάτι? Τίποτα δεν σου αφαιρεί. Εκείνο που θα έπρεπε να μας νοιάζει όλους είναι τι γνώμη έχει ο Θεός για μας, όχι τι γνώμη έχει ο κόσμος. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, είναι πολύ απλή η πνευματική ζωή όταν ο άνθρωπος έχει ταπείνωση, έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Εμπιστεύεται δηλαδή τον Θεό ως Πατέρα. Πολλοί λένε πιστεύω στο Θεό, αλλά τον πιστεύουν θεωρητικά, έτσι όπως και ένας, ας πούμε, μασόνος θα λέγαμε, και ένας άθεος. Σου λέει ναι, υπάρχει Θεός, υπάρχει κάτι, υπάρχει, λέει, μια ανώτερη δύναμη. Δεν είναι αυτή η πίστη που σώζει. Η πίστη που σώζει είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό. Δηλαδή ότι ο Θεός είναι Πατέρας και επομένως είναι ο φροντιστής μας, είναι ο προνοητής μας, είναι αυτός που μας αγαπάει άπειρα. Τότε σώζεται ο άνθρωπος.
Και τότε με πολύ ταπείνωση προχωράει χωρίς κανένα άγχος, χωρίς καμία ανησυχία, χωρίς καμία αγωνιώδη φροντίδα για τίποτε. Και τότε δεν έχει θέση καμία ο διάβολος στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Και όπου δεν υπάρχει διάβολος, γιατί ακριβώς υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει πίστης, υπάρχει εμπιστοσύνη στο Θεό, στην πρόνοια του Θεού, εκεί δεν υπάρχουν και πειρασμοί. Δεν υπάρχουν δυσκολίες και πειρασμοί. Λέει η Αγία Γραφή, λέει το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός λέει υπερηφάνης αντιτάσσεται, έτσι. Ταπαινής δίδωση χάρη. Στους υπερήφανους πηγαίνει κόντρα ο Θεός. Και αν έχεις αντίπαλό σου τον Θεό, πού θα πας? Είσαι μπροστά σε ένα ντουβάρι και δεν μπορείς να πας πουθενά, έτσι. Και πολύ περισσότερο. Ποιος μπορεί να τα βάλει με τον Θεό? Αν έχει ο άνθρωπος υπερηφάνεια, όλα του πάνε ανάποδα. Τίποτα δεν του πάει καλά. Γιατί ακριβώς είναι σε ένα αδιέξοδο. Γιατί έχει αντίπαλό του το Θεό. Αν ο άνθρωπος αρχίσει να ταπεινώνεται, τότε ανοίγει ο δρόμος. Και τότε βγαίνει στο φως. Και τότε φεύγουν και οι πειρασμοί. Βέβαια, η τελική, ας πούμε, εξάλληψη των πειρασμών είναι, γίνεται όταν ο άνθρωπος βρει το Θεό σωστά, πλήρως και τελείως. Γιατί στην αρχή, όταν αρχίζει ο άνθρωπος να μετανοεί, θα έχει πειρασμούς. Γιατί θα πρέπει να ξεχρεώσει, να καθαριστεί από τα πάθη του. Και ενδεχομένως θα απορεί κιόλας για τους πειρασμούς, όπως και πολλοί απορούν και λένε, μα καλά λέει, όταν δεν ήμουνα στην εκκλησία, δεν είχα τέτοιους πειρασμούς που έχω τώρα, που άρχισα να μπαίνω στην εκκλησία. Ναι, ακριβώς, διότι τότε ήσουν νεκρός και δεν αισθανόσουν τίποτε. Και δεν χρειάζονταν και να σε πειράξει ο διάβολος, αφού σε είχε δικό του. Όταν ζωντάνεψες, μετάνιωσες, πήρες τη χάρη του Θεού, άρχισε να σε πολεμά ο διάβολος, κατά παραχώρηση Θεού, για να μην ξαναπέσεις στην κατάσταση της νεκρόσεως, που είναι η αμαρτία. Για να μάθεις να αγωνίζεσαι, να πολεμάς, να κρατιέσαι σε πνευματική εγρήγορση, σε νύψη, και να παίρνεις στεφάνια και να προχωρήσεις ώστε να τελειοποιηθείς και να ενωθείς με το Θεό. Γέροντα, η πτώση σε μια αμαρτία μπορεί να γίνει κατά παραχώρηση του Θεού? Όχι ο πειρασμός, προσέξτε την ερώτηση, η πτώση. Και τι λέει ο Άγιος? Όχι, είναι βαρύ να πούμε ότι παραχωρεί ο Θεός να αμαρτήσουμε. Ο Θεός δεν παραχωρεί να αμαρτήσουμε σε καμιά περίπτωση. Ο Θεός παραχωρεί να πειραστούμε για να νικήσουμε τον πειρασμό και να πάρουμε στεφάνι, όχι για να αμαρτήσουμε. Ο Θεός ποτέ δεν παραχωρεί να αμαρτήσουμε, γιατί δεν είναι θέλημα του Θεού να αμαρτάνει ο άνθρωπος, ούτε στο παραμικρό. Ο Θεός θέλει όλους τους ανθρώπους να σωθούν και η αμαρτία είναι το αντίθετο της σωτηρίας. Εμείς κάνουμε παραχωρήσεις και έρχεται ο διάβολος και μας πειράζει και εμείς υποκύπτουμε στον πειρασμό και αμαρτάνουμε. Όταν, λόγου χάρη, υπερηφανεύομαι, διώχνω τη Θεία Χάρη. Φεύγει ο φύλακας άγγελός μου, έρχεται ο άλλος, εντός μάλλον τρεις τελίτσες, άγγελος, που δεν είναι άγγελος πλέον, είναι ο σκοτεινός άγγελος, ο διάβολος, και σπάζω τα μούτρα μου. Αυτή είναι δική μου παραχώρηση και όχι του Θεού. Επειδή εγώ ενέδωσα στην κορυφαία αμαρτία που είναι η υπερηφάνεια. Έτσι. Η χειρότερη αμαρτία δεν είναι αυτό που θεωρεί ο πολύς ο κόσμος, ας πούμε, τα σαρκικά πάθη, η ανηθικότητα. Η χειρότερη αμαρτία είναι η υπερηφάνεια. Η μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, ότι εγώ είμαι ανώτερος από τους άλλους, καλύτερος από τους άλλους, υπέρ φαίνομαι, έτσι. Φαίνομαι στον εαυτό μου ότι είμαι καλύτερος από τους άλλους και θέλω να το αποδεχτούν και οι άλλοι αυτό. Και αυτή είναι η κορυφαία ακαθαρσία για τον άνθρωπο. Γιατί είναι η νόσος του διαβόλου. Από αυτή την αμαρτία έπεσε ο διάβολος. Όταν λοιπόν υπερηφανεύομαι, εγώ φταίω που αμαρτάνω. Γιατί ακριβώς χάνω τη σκέπη του Θεού, τη βοήθεια του Θεού. Και αν κανείς ψάξει, μετά από μια αμαρτία που έκανε, μετά από μια πτώση, θα δει ότι την έπαθε διότι είχε υπερηφανευτεί προηγουμένως.
είχε δεχτεί κάποιον υπερήφανο λογισμό, είχε κάνει κάποια υπερήφανη κίνηση κλπ. Κλπ. Είναι σωστό, γέροντα, όταν έχουμε μία πτώση να λέμε «Ο πειρασμός με έριξε»? Απάντηση. Πολλές φορές ακούω και εγώ μερικούς ανθρώπους να λένε ότι φταίει ο πειρασμός όταν ταλαιπωρούνται. Ενώ φταίνε οι ίδιοι που δεν αντιμετωπίζουν σωστά τα πράγματα. Γιατί είπαμε πρέπει να έρθουν οι πειρασμοί και χωρίς πειρασμούς δεν προοδεύουμε πνευματικά. Δεν δοκιμαζόμαστε. Δεν μαθαίνουμε να πολεμάμε και να νικάμε. Άρα δεν φταίει ο πειρασμός αλλά εμείς. Ο πειρασμός, πειρασμός είναι. Μπορεί να μας εμποδίσει από το κακό. Ο διάβολος κάνει τη δουλειά του. Σε σπρώχνει το κακό, αλλά δεν μπορεί να σε αναγκάσει. Ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος. Όταν αμαρτάνει, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να πει ότι φταίει ο διάβολος. Φταίμε εμείς, γιατί κάνουμε συγκατάθεση με τη θέλησή μας. Αν δεν δώσει συγκατάθεση ο άνθρωπος, ποτέ δεν αμαρτάνει. Το αυτεξούσιό μας, δηλαδή, κινείται προς το κακό. Και λέμε ναι στο κακό. Και έτσι αμαρτάνουμε. Κανένας δεν μπορεί να μας αναγκάσει να αμαρτήσουμε. Ούτε ο διάβολος, ούτε κάποιος άλλος άνθρωπος. Οπότε είναι λάθος να λέμε ότι με έβαλε ο διάβολος και αμάρτησα. Μάλλον εξαιτίας του διαβόλου αμάρτησα. Όχι, εσύ φταίς που αμάρτησες. Βέβαια, ο διάβολος σε σπρώχνει, αλλά δεν μπορεί να σε αναγκάσει να αμαρτήσεις. Εφόσον εσύ δεν θελήσεις. Να μην τα φορτώνουμε και όλα στον πειρασμό, λέει ο Άγιος. Ένας υποτακτικός που ζούσε σε μια καλύβη με τον γεροντά του, μια φορά που έμεινε για λίγο μόνος του, πήρε ένα αυγό, το έβαλε πάνω σε ένα κλειδί, ήταν από εκείνα τα μεγάλα, τα παλιά κλειδιά, και άναψε από κάτω ένα κερί για να το ψήσει. Μπαίνει ξαφνικά ο γέροντας και τον βλέπει. «Τι κάνεις εκεί?» του λέει. «Να γέροντα, ο πειρασμός με έβαλε να ψήσω εδώ ένα αυγό». Ενώ δεν ήταν επιτρεπτό. Έτσι. Χωρίς και την ευλογία του γέροντά του, να πάρει να φάει, έτσι δεν επιτρέπεται. Αυτό λέγεται λαθροφαγία. Πολύ περισσότερο όταν είναι και η μέρα νηστείας. Και τότε ακούστηκε μία άγρια φωνή. «Αυτή την τέχνη εγώ δεν την ήξερα, από αυτόν την έμαθα». Έτσι. Ο ίδιος ο διάβολος δηλαδή μίλησε εκείνη την ώρα, γιατί αδικιότανε. Λέει, εγώ δεν το ξέρω αυτό, το έμαθα από αυτόν τον άνθρωπο, από τον καλό καιρό έμαθα αυτή την τέχνη. Ο διάβολος μερικές φορές κοιμάται και εμείς τον προκαλούμε. Και κάνουμε και το δάσκαλο. Έτσι, ο διάβολος δεν ξέρει όλα, έτσι, τα πονηρά, τα κακά. Πολλά τα μαθαίνει και από εμάς. Γιατί και εμείς είμαστε λογικά όντα, νοήμωνα όντα, όπως είναι και αυτός. Και δυστυχώς, πολλές φορές γινόμαστε δάσκαλοι του διαβόλου με τις πονηριές και τις κακίες που κάνουμε. Οπότε έλεγε ο Άγιος, προσέξτε, λέει, μη συγκοφαντείτε και το διάβολο. Δηλαδή τα φορτώνουμε όλα στο διάβολο, λέμε ο διάβολος που έκανε αυτό το πράγμα. Όχι, πολλές φορές εμείς γινόμαστε πονηρότεροι του πονηρού.